Μαζί μας ο Χρήστος Πέρτζης. Δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλη παρουσίαση, γνωστός. Ο κύριος Πέρτζης είναι γνωστός. Και είναι και γνωστός τώρα τις τελευταίες μέρες για δηλώσεις και για τις αντιπαραθέσεις του σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ να ξεκινήσω, κύριε Πέρτζη, με αυτό. Κάνετε αντιπολίτευση στον κύριο Κασελάκη? Υπάρχει λόγος να κάνει κανείς αντιπολίτευση στον πρόεδρο του κόμματος που είναι? Για πέστε το καλύτερα αυτό, να το καταλάβουμε τι εννοείτε. Να το ξαναπώ. Υπάρχει λόγος να κάνει κανείς αντιπολίτευση στον πρόεδρο του κόμματος που ανήκει? Εδώ άλλα είναι τα ζητούμενα, κατά τη γνώμη μου. Και να σας πω τι θεωρώ. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανάγκη πολιτικής διαδικασίας για να συζητήσει, να κάνει την αυτοκριτική του, να κατατεθούν πολιτικές προτάσεις και να συνθέσει, προκειμένου να καταλήξει σε πραγματικές προτάσεις που νοιάζονται και νοιάζουν τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μεγάλο κενό, διότι το πρόγραμμα που είχαμε στις εθνικές εκλογές αποδοκιμάστηκε, άρα πρέπει να ξανασυζητηθεί. Οι τακτικές, η στάση, ακόμη και τα πρόσωπα που διαδραμάτισαν συγκεκριμένο ρόλο, πρέπει να κάνουν αυτοκριτική τους και πρέπει να δούμε που είχαμε κενά στο πρόγραμμα, τι δεν έχουμε πει, τι απόψεις υπάρχουν, τι άλλες πρωτοβουλίες πρέπει να πάρουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει και κάθε κόμμα, κατά την άποψή μου, για να υπάρχει. Δεν είναι αυτός ο σκοπός η ύπαρξη ενός κόμματος. Πολιτικές διαδικασίες, κύριε Σπίρτζη, άρα συνεδρίαση οργάνων, συνέδριο. Ακριβώς. Λοιπόν, θεωρώ επίσης πολύ υποκριτικό όσοι επέλεξαν και στήριξαν στα όργανα της Προοδευτικής Συμμαχίας, στο συνέδριο, πει ότι υιοθετήσει, παραδείγματος χάρη, μία πρόταση που είχε κάνει ένας σύντροφός μας που το σέβομαι πάρα πολύ, αλλά είχε πει να γίνει μία απογραφή στην μουσουλμανική μειονότητα της Τράκης, για μένα είναι κόκκινη γραμμή. Και μια σειρά από άλλα ζητήματα, ας πούμε, εθνικού χαρακτήρα. Λοιπόν, άρα αυτά πρέπει να συζητηθούν. Ναι. Πρέπει να συζητηθεί το ασφαλιστικό μας, πρέπει να, και οι προτάσεις που έχουμε. Πρέπει να συζητηθεί η επιχειρηματικότητα. Πρέπει να συζητηθεί το πώς στεκόμαστε. Και να αλλάξουν οι θέσεις, γιατί πολλοί θα σας πούνε οι προηγούμενες θέσεις καλές ήταν. Μας ενοποιούσαν, να το πω έτσι. Ακούστε, οι προηγούμενες θέσεις, γιατί εγώ θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, είναι πάρα πολύ καλές, μας ενοποιούσαν, αλλά είχαν πολλές γκρίζες ζώνες και κενά. Δηλαδή, όπου υπήρχε διαφωνία, δεν εκφράζαμε θέση. Οι θέσεις μας, νομίζω, στη φάση που είμαστε. Εγώ θα σας πω όμως, συγγνώμη κύριε Σπίρτζη, για άλλους, καταψηφίστηκαν. Ήταν μειοψηφικές. Ναι. Το ίδιο λέτε. Το ίδιο λέτε. Ο κύριος Σπίρτζης έχει καταθέσει το δημόσιο. Για την ασφάλεια, για την πατρίδα, για το φράχτη, για την οικονομία, για τους μικρομεσαίους. Εκεί, λοιπόν, όλες ήταν μειοψηφικές. Δεν ξέρω καλός κακός. Ήταν όμως μειοψηφικές. Στην κοινωνία. Ναι, ήταν μειοψηφικές. Εκεί λοιπόν, κύριε Σμολίδη, που υπήρχε διαφωνία και ήταν συνήθως τα ζητήματα που ενδιαφέρουν την κοινωνία, η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ξεκάθαρη. Να σου πω ένα παράδειγμα. Το έχω ζήσει, έχω εκφράσει τη διαφωνία μου στα όργανα του κόμματος και νομίζω στο πλαίσιο του διαλόγου που θα ανοίξει πρέπει να τα πούμε. Δεν είναι δυνατόν να μην καταθέσουμε μία ξεκάθαρη πρόταση για το ρόλο που παίζει το ασφαλιστικό. Δεν είναι δυνατόν να μην βουμε για την αναδιανομή του πλούτου ότι δεν μπορεί να γίνεται μόνο μέσα από τη φορολόγηση. Όπως λέει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, παραδείγματος χάρη. Μάλιστα. Ωραία. Αν δεν πάμε να βρούμε, λοιπόν. Εδώ συμφωνείτε με τον κύριο Κασελάκη. Ναι. Παρένθεση, ναι, μικρή. Αλλά το θέμα δεν αυτό είναι να συμφωνήσει επί τη αρχή. Είναι να πει και τι θα κάνει. Ναι. Έτσι, δεν είναι να πει απορρίπτω αυτό μόνο, γιατί τότε θα έχει απόλυτο δίκιο ο Ευκλήδης Τσακαλώτος να πει: ωραία, πολύ ωραία, γιατί προτείνετε. Άρα, νομίζω λοιπόν ότι οι ασφαλιστικές εισφορές δεν μπορεί να είναι, αν θέλετε, εμπόδιο και για να μειωθεί η ανεργία. Ένα. Άρα, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να, με πολύ συγκεκριμένους πόρους, να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι μόνο. Και το δεύτερο, και πολύ σημαντικό, ότι δεν μπορεί οι αυτοαπασχολούμενοι να πληρώνουν τα μαλλιά της κεφαλής τους στο ασφαλιστικό σύστημα χωρίς να έχουν και την ανταποδοτικότητα αλλά και άλλα ωφέλη. Και υπάρχουν προτάσεις και έχουν κατατεθεί στο παρελθόν προτάσεις που μπορούν να διευκολύνουν. Τώρα όμως, κύριε Σπίτζη, ναι, συγγνώμη αν θέλετε κάποια ερώτηση, εμφανίστε κι εσείς να προτείνετε πάλι μια διαδικασία, ελάτε να το συζητήσουμε όλο αυτό, τι προτάσεις κτλ.
Έχει γκώσει ένας κόσμος που θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και κόσμος που ακόμα τον θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ, όλη αυτή τη συζήτηση στο εσωτερικό. Και σου μιλήθηκε ο κόσμος και έχει να γκώσει, το πω αλλιώς. Έχει βαρεθεί να ακούει ΣΥΡΙΖΑ, η συζήτηση. Προοδευτική συμμαχία και όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα του δημοκρατικού και προοδευτικού κόσμου έχουν χρέος να μην απογοητεύσουν άλλο τον ελληνικό λαό και τις κοινωνικές τάξεις και ομάδες που εκπροσωπούν. Επειδή εσείς κάνατε στο δημόσιο δελτίο τώρα προχθές μια πρόταση για κοινή κάθοδο με το ΠΑΣΟΚ ακόμη και στις ευρωεκλογές. Ναι, αυτό το λέτε ως αποτέλεσμα. Ως αποτέλεσμα. Αυτό θα το βάλετε στο συνέδριο όταν γίνει και θα πείτε τι, ας πούμε. Ότι με ποιο τρόπο ότι να πρέπει, γίνει. Θα σας πω. Ότι το έχω καταθέσει τα όργανα του κόμματος. Ξανά, δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέω. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ όχι. Μισό λεπτό. Το είπε και το θέμα είναι τι θα πει και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Ναι. Αν το βάλει στα όργανα. Εδώ πέρα βγήκαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και λένε. Προτείνουν να ενσωματωθούμε με ένα άλλο κόμμα και να καταργήσουμε την αριστερά. Υπάρχει πρόταση. Και καταρχάς έχει εμπειρία τι γίνεται στις πολλές άλλες κεντρικές και όλες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Δηλαδή, έχεις μια πολύ μεγάλη μείωση της αριστεράς και των σοσιαλιστικών δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας και το δίπολο έχει μεταφερθεί στην συντηρητική παράταξη μεταξύ δεξιάς και ακροδεξιάς. Ναι. Δεν είναι μόνο η Ιταλία και η Γαλλία, είναι πάρα πολλές χώρες ευρωπαϊκές. Πρόσφατα δε. Η ακροδεξιά έχει πολύ μεγάλη αύξηση των ποσοστών της στη Γερμανία, που είναι ένας λαός που έχει και τύψεις από το παρελθόν σε σχέση με την ακροδεξιά. Ναι. Ωραία. Αν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι αυτή τη στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα του δημοκρατικού ή προοδευτικού κόσμου δεν συνειδητοποιήσουν το πού βρισκόμαστε, τις αλλαγές που γίνονται και τις γεωπολιτικές και τις κοινωνικές και τις οικονομικές, και να κάνουν πραγματικά τολμηρά και μεγάλα βήματα, το μόνο που θα κάνουν είναι να εισφέρουν στο να μεταφερθεί το πολιτικό δίπολο μέσα στην συντηρητική παράταξη. Δεξιά, ακροδεξιά. Πώς θα γίνει αυτό, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Γιατί δεν το καταλαβαίνω. Όχι, καταλαβαίνω το συλλογισμό σας. Πώς θα γίνει πρακτικά, ποιος θα κατέβει αρχηγός, πώς θα γίνουν τα ψηφοδέλτια, ποιοι θα τα εγκρίνουν, πώς θα γίνει αυτό. Θα σας πω γιατί μην μένετε λίγο στην διαδικασία. Είναι σημαντικό όμως, εντάξει, γιατί όχι, μπορεί να συμφωνούμε στο γενικό πλαίσιο. Σημαντικό πρακτικά, ακόμα και να συμφωνήσουν τα κόμματα. Εδώ απλά είναι λογική, τους προτείνατε για να συγκυβερνήσουν τελικά και είπαν όχι. Και έχουν και την ευθύνη. Μα δεν είναι και στην τοπική αυτοδιοίκηση έγινε το ίδιο πριν τις εκλογές. Ναι. Λοιπόν, λένε όχι. Ωραία. Αν λοιπόν πούν όχι, θα αναλάβουν και αυτή την ευθύνη. Τι δεν έλαβαν. Όχι, δεν είναι έτσι. Και λέω, θα περάσουμε τώρα σε ποσοστό το ΣΥΡΙΖΑ. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να καβαλήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά. Α αναλάβουν την ευθύνη λοιπόν, γιατί δεν την έχουν αναλάβει μέχρι τώρα. Υπεκφεύγουν. Ας αναλάβουν την ευθύνη. Αν πρέπει λοιπόν, να εξειδικεύσετε όμως, αυτό περίμενα. Εξειδικεύσετε ποια λοιπόν, είναι η πρόταση. Ναι, ναι, δεν θα με αφήνετε όμως να μιλήσω. Ακούμε. Αν οι ηγεσίες των κομμάτων κοιτάξουν μόνο το μικροκομματικό συμφέρον τους για να υπάρχει ένα ή δύο κόμματα της τάξης του 8, του 10, του 15 ή και του 20%, δεν νοιάζει αυτό ούτε τον πολίτη, ούτε το δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο και ούτε τη δημοκρατία. Αυτό νοιάζει τους ενίκους. Τη Χαριλάου, Τρικούπ, τη Κουμουδούρου ή ναι. του Περισσού. Ναι. Ωραία. Αυτό λοιπόν που οφείλουν να καταλάβουν όλοι, οφείλουν, είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένας μεγάλος χώρος, πολιτικός χώρος, που θα προτείνει μια εναλλακτική, ρεαλιστική κυβερνητική πρόταση, που θα φτιάχνει κοινωνικές και πολιτικές πλειοψηφίες, για να είναι το αντίπαλο δέος του κυρίου. Μπορεί να το δημιουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη. Πώς θα γίνει αυτό. Μπορεί να το δημιουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη. Να μετεξελιχθεί και να τον δημιουργήσει. Η γνώμη μου, να σας πω κάτι. Αυτό που επιχείρησε ο ΣΥΡΙΖΑ μια δεκαετία τώρα ήταν αυτό, δεν ήταν. Ναι. Ωραία. Ο Τσίπρας και όσοι ήθελαν τον Τσίπρα. Α, οι άλλοι τραβούσαν ανάποδα. Ναι. Α, και ποιος κέρδισε. Οι άλλοι που τραβούσαν ανάποδα. Παρά τις αποφάσεις στο συνέδριο. Δεν έγινε η διεύρυνση, δεν έγινε η μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έγιναν πολλά. Ετοιμάστε το βιντεάκι σκουρλέτη τη Πίρτη, παρακαλώ. Το αντίστοιχο, ξέρετε. Ισχύει κατά τη γνώμη μου και για το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Δηλαδή, θεωρούν κάποιοι ότι ένα κόμμα που ήταν στο 6, στο 8%, στο 12%, μπορεί να ξαναγίνει το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέου. Δεν μπορεί. Και έχει φανεί τελευταία και με τις δημοτικές εκλογές. Και με τις δημοσκοπήσεις και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Επειδή είχαμε αυτούς που τραβούσαν ανάποδα, για να δούμε και την προχθεσινή σας αντιπαράθεση, δύο μονόλογοι ξεχωριστή, αλλά αντιπαράθεση τελικά, με τον κύριο Σκουλέτη.
Γιώργος Σπύριτζης, ξέρετε, ήταν υπεύθυνος για να οργανώσει την αυτοδιοικητική δουλειά. Και παρέδωσε λευκή κόλλα. Και παραιτήθηκε λίγες μέρες πριν. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τελείως θα έλεγε κανείς ειλικρινά αλλά και κοινικά ομολογείται ένα σχέδιο το οποίο σημαίνει την εγκατάλειψη του ΣΥΡΙΖΑ από το χώρο της αριστεράς και την σύσωμάτωσή του σε ένα κεντροαριστερό κόμμα χωρίς όρους και προϋποθέσεις δείχνει τελικά πόσο πίστευαν στην προηγούμενη πορεία και ποιοι υπονομεύσαν αντικειμενικά την προηγούμενη περίοδο των ΣΥΡΙΖΑ. Σας κατηγορεί ευθέως και σας καταλογίζει και ευθύνη. Είναι γνωστό, εντάξει. Αλλά επειδή το συζητάγαμε τώρα, ο κ. Κουλέτης, ότι εσείς δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Κάνατε μια τρύπα στο νερό, λευκή κόλλα, ας πούμε, και ευθύνεστε για το αποτέλεσμα. Yeah. Απάντηση. Αν θέλετε να επαναλάβω την απάντησή μου. Είναι μακροσκελέστατη. Μην μας την πείτε όλοι. Είναι αναλυτική. Ναι. Άρα, σε σχέση με την αυτοδιοίκηση, κ. Σουμελίδη, και τις αποφάσεις που πήραμε στο συνέδριο, επιχειρήσαμε να τις εφαρμόσουμε και. Κατά το γνωστό δεν ήταν το μόνο. Άρα δεν παραδώσατε λευκή κόλλα, μου λέτε. Κάνετε πλάκα. Παρέδωσα στις περισσότερες προτάσεις στις περιφέρειες δύο εναλλακτικές λύσεις. Δεν ακολουθήθηκε καμία. Και στις λιγότερες ένα όνομα. Κάποια στιγμή πήρατε αυτή μου ότι είπατε 100 υποψηφίους, κάτι σε 100 περιπτώσεις. Σε 100 δήμους. Σε 100 δήμους. Προφανώς θεώρησα καλύτερο, τότε δεν υπήρχε Κασελάκης. Ναι. Υπήρχε, ποιος υπήρχε όμως. Τσίπρα δεν υπήρχε. Όχι, Αξιόγλου υπήρχε. Αξιόγλου. Βέβαια, είχε παραιτηθεί ο Αλέξης. Α, στο μεσοδιάστημα. Στο μεσοδιάστημα έγιναν αυτά. Λοιπόν. Γιατί η Αξιόγλου ήταν πρόεδρος. Θεώρησαν. Όχι, ήταν η πολιτική πλειοψηφία. Θεώρησαν ότι είναι καλύτερο να ασχοληθούν με την ακύρωση υποψηφιότητας του αθλητή Νίκου Παπά. Έτσι για να... Στην Αθήνα, στην Αθήνα. Ο οποίος δεν ήταν και ΣΥΡΙΖΑ, ήταν προφανώς κάτι μεταξύ Κουκουέ και Ανταρσία ήταν, έτσι. Προφανώς δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Που είχε άλλα χαρακτηριστικά για να διεκδικήσουμε το Δήμο της Αθήνας και βέβαια άλλα χαρακτηριστικά για να διεκδικήσουμε και την περιφέρεια. Αυτά όμως, κύριε Σουμελίδη, κατά τη γνώμη μου, επειδή έχουμε ακόμη μπροστά μάχη το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, πρέπει να τα συζητήσουμε με ονόματα και διευθύνσεις τη Δευτέρα. Άρα επιμένετε ότι πρέπει να κάτσουν όλοι στα όργανα αυτό και να συζητήσουν αυτό το σε πράγμα. Σε σχέση με τη λευκή κόλλα που είπε ο Πάνος Κουλέτης. Τώρα, το άλλο περί υπονόμευσης, καλό είναι να μην εκτίθεται, γιατί γελάνε και τα πεζοδρόμια με αυτό που είπε. Γιατί γνωρίζουν όλοι πάρα πολύ καλά και εκεί, αν θέλετε, είναι και ένα ζήτημα για να δούμε και την περπατησιά του Στέφανου του Κασελάκη σαν πρόεδρο. Γνωρίζουν όλοι πάρα πολύ καλά πώς ακυρωνόντουσαν οι αποφάσεις του συνεδρίου με παρελκυστικές τακτικές στην Κεντρική Επιτροπή και στη λειτουργία, την καθημερινή λειτουργία του κόμματος, πώς οι συσχετισμοί της Κεντρικής Επιτροπής και της βάσης του κόμματος αλλοιώνονταν και δεν λειτουργούσαν τα κόμματα, τα εκλεγμένα κόμματα στο κόμμα όπως πολιτική γραμματεία. Όργανα, τα εκλεγμένα όργανα. Εκλεγμένα όργανα, αλλά αντικαθίστανταν από τον πρωινό καφέ, από το πολιτικό κέντρο, από διάφορα άλλα, που δεν υπήρχαν οι ίδιοι σχετισμοί. Λοιπόν, και πώς δεν εφαρμόστηκαν τελικά οι αποφάσεις του συνεδρίου για το μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ και το πληρώσαμε αυτό. Το πώς δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα, ένα κόμμα που είχε κυβερνήσει τη χώρα, σαν οργανισμό, σαν πολιτικός φορέας, δεν ήξερε ποια είναι τα μέλη του. Δεν ήξερε ποιοι ήταν οι... Συγγνώμη, ας πούμε, αλλά το θεωρώ και γελίο. Ποιοι ήταν από τα μέλη του εκλεγμένοι στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Ναι, το είπατε αυτό, το γράφετε. Δεν ότι... είχε μία δομή που να μπορεί να γνωρίζει και να φέρνει σε διασύνδεση τους εκλεγμένους στα δημοτικά συμβούλια με τα περιφερειακά συμβούλια. Και να έχει εικόνα τι κάνει ο κύριος αγοραστός στην περιφέρεια Θεσσαλίας και να ενημερώνει τα δημοτικά συμβούλια και τους ανθρώπους που είχε εκλέξει. Αυτό πιστεύω ότι ήταν κάτι συνειδητό. Ναι. Ναι, πιστεύω ότι ήταν κάτι συνειδητό. Διότι η αντίληψη ενός κόμματος που δεν θα λειτουργεί με βάση τα μέλη του, αλλά θα λειτουργεί με βάση τις ομάδες και μάλιστα τις κλειστές ομάδες ενός κόμματος, είναι απόλυτα συνειδητό. Είναι απόλυτα συνειδητό να μην έχει Μητρό Μελών κεντρικό
λες και είμαστε, ας πούμε, στην δεκαετία του 50 και θα μπει κάποιος να πιάσει τις λύσεις του κόμματος και να μας πάει στη Μακρόνηση. Αυτά είναι γελιότητες, κατά τη γνώμη μου. Άρα λέτε ότι αυτά βολεύονται να είναι. Επιχείρημα ότι δεν έχουμε ενιαίο Μητρό, γιατί αν μπει κάποιο, για να μην το χάσουμε. Δεν ξέρω ποιο ήταν το επιχείρημα. Το επιχείρημα ήταν άλλου είδους. Προφανώς δεν ήταν αυτό. Το διατάφταμο ήταν άλλο. Ήταν ότι δεν υπήρχε και δεν υπήρχε μέχρι και πρόσφατα. Μέχρι τώρα. Μέχρι ότι το κόμμα είναι συγκεκριμένα εσείς, πρόσωπα. Διότι υπόθηκε και προχθές ότι σε φέραμε από άλλο κόμμα και φωνάζει τώρα, ας πούμε. Αυτό είναι λοιπόν μια αντίληψη, κ. Σουμελίδη, η οποία είναι η ιδιοκτησιακή αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρα όσοι τη λένε να σβήσουν την Προοδευτική Συμμαχία, να σβήσουν και από το συνασπισμό ριζοσπαστικής αριστεράς το συνασπισμό και το αριστερά, να μείνουν μόνο οι ριζοσπάστες να γελάμε. Αυτό είναι η αντίθεση. Και είναι και ο σεβασμός, αν θέλετε, στις διαδικασίες που από κοινού έχουμε συμφωνήσει. Διότι στο συνέδριο ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις. Ότι το κόμμα μας εκτείνεται από το Δημοκρατικό Κέντρο μέχρι τη ριζοσπαστική αριστερά. Αν κάποιος θέλει να το ανατρέψει αυτό, οφείλει τουλάχιστον να πει ότι αυτή είναι η πρότασή μου για το συνέδριο. Όχι να πηγαίνει να το επιβάλλει στη συνέχεια είτε στη βάση του κόμματος είτε στα όργανα του κόμματος. Λοιπόν, δεν μπορεί να έχετε έρθει εσείς να ψηφίσετε και να έχετε γίνει μέλος του κόμματος και στη συνέχεια να έχει χαθεί το όνομά σας, τα στοιχεία σας, τα πάντα, να μην σας έχει πάρει ένα τηλέφωνο αυτό το κόμμα ποτέ. Ποτέ. Και αυτά δεν έγιναν μία φορά. Αυτά έχουν γίνει τα τελευταία 7-8 χρόνια τουλάχιστον 6 φορές. Λοιπόν, θεωρώ και λοιπόν. Και γινόταν επίτηδες. Ορίστε. Και γινόταν αυτό επίτηδες, λέτε. Ναι, επίτηδες. Με σκοπιμότητα. Να μην γίνει διεύρυνση του κόμματος, βεβαίως. Δεν μας είπε όμως για το αυτό με την κοινή κάθοδο, πώς θα γίνει. Ναι. Επιμένει στην κοινή κάθοδο. Επιμένω στο να συνεργαστούμε, να συνεργαστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Το κόμμα της αριστεράς με το κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Υπάρχουν πάρα πολλές και νομίζω ότι είναι πλειοψηφικές οι απόψεις με εντός του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που θέλουν ο ΣΥΡΙΖΑ να μην είναι παρατηρητής αλλά να γίνει μέλος του κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, του ΠΕΣ. Η γνώμη μου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έχει αυτή τη σύνθεση, πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες και συνεργασίας αλλά και συνένωσης. Και αυτό δεν το λέμε εδώ. Αυτό είναι ένα εγχείρημα που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη. Και αν θυμάμαι καλά, πριν 5-6 χρόνια ο διάλογος ήταν και για το κόμμα των Πρασίνων, όχι μόνο για το κόμμα της αριστεράς και το κόμμα του Σοσιαλισμού. Ναι. Πάμε σαν συνομοσπονδία, ας πούμε. Πάμε βεβαίως. Πάμε όμως σε εθνικό επίπεδο. Ναι. Το να υπάρχουν δύο κόμματα, όπως είπα, που θα διασφαλίζουν μόνο το μηχανισμό τους, τη γραφειοκρατία τους, τους βουλευτές τους και τους αποσπασμένους εκεί, δεν ενδιαφέρει τους πολίτες. Ναι. Τους πολίτες τους ενδιαφέρει, ούτε τους ενδιαφέρει πότε θα λύσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα εσωκομματικά του ή πότε θα λύσει το ΠΑΣΟΚ τα εσωκομματικά του, γιατί εκεί τα πράγματα δεν είναι. Δεν σημαίνει να συγκοληθούν τα δύο μηχανισμοί, ότι πρέπει, θα λοιπόν, την κοινωνία. Πρέπει λοιπόν, ναι, πρέπει, λοιπόν και αυτό πρότεινα, να ξεκινήσουμε να έχουμε συμπόρευση και να ενοποιηθούμε ακόμη και με κοινό ψηφοδέλτιο να προχωρήσει αυτή η συνεργασία. Και είπα και το παρακάτω, ξέρετε. Άρα αυτό ελπίζετε εσείς, αυτό παλεύετε να γίνει. Ότι αν, βεβαίως, ότι αν την ενιαία εκπροσώπηση του δημοκρατικού και προοδευτικού κόσμου. Αν λοιπόν οι δύο πολιτικοί φορείς και όλοι οι υπόλοιποι που απογοητευμένοι έχουν πάει σπίτι τους. Ναι. Γιατί είναι πολλοί αυτοί, ξέρετε. Είναι πολλά σοβαρά στελέχη που απογοητευμένα από τα δύο κόμματα έχουν πάει σπίτι τους και δεν ασχολούνται ιδιωτεύουν. Θεωρώ λοιπόν ότι αν οι ηγεσίες των δύο κομμάτων δεν είναι σε θέση να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες και να κάνουν τολμηρά βήματα, υπάρχουν δύο δρόμοι συνέχεια. Ή αυτό το πολιτικό κενό θα καλυφθεί από μια άλλη πρωτοβουλία στον χώρο της κεντροαριστεράς, ή θα υπηρετήσουμε το σχέδιο της δεξιάς, το πολιτικό δίπολο να είναι μεταξύ δεξιάς και ακροδεξιάς. Και με αυτό να τελειώσουμε. Γρήγορα πράγματα. Αυτή είναι μια θέση που την είχατε εκφράσει και πριν φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο 17%. Γιατί κάποιοι λένε ότι τώρα. Στην Κεντρική Επιτροπή. Όχι μία φορά. Στην Κεντρική Επιτροπή πότε? Όχι μία φορά. Πριν εννοεί τις εκλογές ο κύριος Σπίρτσας. Και πριν και μετά. Και στο συνέδριο είπαμε πολλά από αυτά τα πράγματα. Και η απάντηση ποια ήταν? Η απάντηση στην πράξη ή στα λόγια. Διότι στα λόγια, αν παρατηρήσετε, ξέρετε, πρέπει να παρατηρείτε και τις λεπτομέρειες των ομιλιών του καθένα. Εγώ δεν είμαι υπέρ της λογικής
που είπαν οι πολύ υποψηφοί πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ, να απευθυνθούμε στον δημοκρατικό κόσμο. Το απευθύνομαι και όχι το είναι μέσα ο δημοκρατικός κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Διαμορφώνει τις θέσεις του, συμμετέχει από πάνω μέχρι κάτω, όχι είναι στην ηγεσία κάποια λαμπρά μυαλά της ρουσπαστικής αριστεράς και απευθύνονται στους άλλους. Κύριε Σπίτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν θα τελειώσει η συζήτηση, θα έχει και συνέχεια. Το είπες πριν. Το είπες ότι θα χρειαστούμε κι άλλη εκπομπή. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σπίτη.